σένα βλύσε ποχολάκ. Αι λιέιναν τον πέγιαρ σε σένα μπεκόμπο θε. Αι λιέιναν τον πέγιαρ σε σένα μπεκόμπο. Σερομίτσον και κοσκίτσον θε κοντρα να μουράς καλό. Χοντρα με φτάς τα λεβριά με τεσέν την πελιά με. Χοντρα με φτάς τα λεβριά με τεσέν την πελιά με βράει. Μας. Ένα μέρος της παράδοσης ο χορός. Θα δείτε τώρα το μικρό μας χορευτικό. Κάνουμε πρόβες από το Σεπτέμβριο. Οι πιο μικροί μας χορευτές είναι μόλις 2 χρονών. Και θα σας παρουσιάσουν τους χορούς. Ο Μάλκ από το Κάρς, Σαμσόν και την Τριγώνα Τραπεζούντας.
μας αποχαιρετήσει με το χορό Τριγώνα Τραπεζούντας. Ένα χειροκρότημα για το μικρό χορευτικό. Βγαίνοντας τα μικρά μας, θα συνεχίσει το μεγάλο μας χορευτικό με την Τριγώνα Ματσούκας, Σερανίτσα σαν ενότητα, τον χορό Ούτσαϊ, Κότσαρι, Διπάτ, Τικτόνιας και θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας με Κελκίτ. Μετά τα χορευτικά, η πίστα είναι ελεύθερη για όλους. Ευχαριστούμε. Σορμάνο πον η τρίγωνα η κόρονα, εκεί πέραν σορμάνο πον τρίγωνα η κόρον, εστέγενε πίνε ξυλά η τρίγωνα η κόρον, εστέγενε πίνε ξυλά η τρίγωνα η κόρονα.
Thank you.
χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Εκ μέρους του Ποντιακού Συλλόγου Νιρεμβέργης θέλω να σας καλωσορίσω μετά από 2 χρόνια χωρίς χοροεσπυρίδες, χωρίς να μπορέσουμε να γλεντήσουμε μαζί, που μας τιμήσατε σήμερα. Θα ακολουθήσει το πρόγραμμα με το χορευτικό, μάλλον με τα χορευτικά του Συλλόγου μας. Πρώτα θα βγει το μεγάλο μας χορευτικό και στη συνέχεια θα ακολουθήσει το μικρό. Το μικρό χορευτικό βλέπετε σήμερα δίπλα μου. Ένα μέρος του χορευτικού, το μικρό μας Γιώργο. Τα υπόλοιπα θα σας τα πω στη συνέχεια. Πριν ξεκινήσει το χορευτικό, θέλω να ευχαριστήσω σήμερα τα παιδιά που θα πλαισιώσουν το πρόγραμμά μας με τη μουσική. Ξεκινάμε από τους χοροδιδάσκαλους που κάθε Κυριακή είναι παρόν στις πρόβες μας, δείχνουν τους ποντιακούς παραδοσιακούς χορούς στα παιδιά μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Ομέρ Χουσέιν, ο οποίος κάνει πρόβες στο μεγάλο χορευτικό. Τη Χριστίνα Μάρκουλα, η οποία κάνει πρόβες στο χορευτικό που θα δείτε σήμερα. Την Μαρία Τσαντεκίδου και εμένα που κάνουμε τις πρόβες στο μικρό χορευτικό. Το μουσικό πρόγραμμα θα το πλαισιώσουν οι καλλιτέχνες Ειρήνη Παρμακτσίδου, λύρα τραγούδι, Δημήτρης Μουρατίδης, λύρα και ταούλι, ο Βαγγέλης Πυρίδης στο ταούλι, ο Σοκράτης Μουρατίδης, λύρα, αγγείο και γαβάλ, ο Φάνης Κουρουκλίδης στη λύρα και ο Αλέξης Παρχαρίδης. Μεθαύριο. Χρόνια πολλά, παιδιά, σε όλους, ειλικρινά, με αγάπη τις εγκάρδιες ευχές του Συλλόγου Ποντίων Νιρεμβέργης. Ευχαριστούμε για άλλη μια χρονιά. Ήταν μια πολύ ευχάριστη και ευλογημένη έκπληξη η προσέλευσή σας. Ζητάω συγγνώμη εγώ προσωπικά από τις κυρίες που στεναχώρησα εκεί δεξιά. Όσον αφορά το θέμα της κράτησης των τραπεζιών, είμαστε... Όχι αρχάρι, δεν το έχουμε κάνει αυτό. Φέτος, από μια παραδρομή συνεννόησης, προέκυψε αυτή η παρεξήγηση. Ζητάμε συγγνώμη εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου για να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι απλωμένες 660 θέσεις πάνω και κάτω και είναι όλες κατηλημένες. Αν υπάρχουν ανάμεσα θέσεις, μόνο έτσι μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, αλλά παρέες είναι λογικό ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Όμως, παρακολουθήσατε μια παράσταση από τα παιδιά, συνόδευσαν η μουσική, παιδιά δικά μας, ευχαριστώ το Σύλλογο Ποντίων Λάουφ για την παρουσία του εδώ, το Δημήτρο Καρτάλη, τον πρόεδρο, το Βασίλη, τον Ευσταθιάδη, ευχαριστώ τον Κώστα, ευχαριστώ τον Αβραάμ που συνόδευσαν τα παιδιά. Τώρα, ερώτηση, πώς είστε από την Κατερίνη εδώ, από την Κατερίνη, ένας... Ο Δημήτρης ο Μουρατίδης και η Ειρήνη Παρμαξίδου είναι παιδιά του Σωματείου. Η Ειρήνη είναι υπεύθυνη για τη διασπορά λιλιπούτιων λυράριδων τα τελευταία χρόνια στην Νιρεμβέργη. Η σχολή, η μουσική, την οποία τηρεί ως δασκάλα εκμάθηση ποντιακής λύρας, ο Δημήτρης εκμάθηση νταουλιού. Τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν κάνει κάτι το οποίο πολλές πόλεις θα το ήθελαν και το ζηλεύουν, αλλά εμείς το έχουμε. Παράγουμε μουσικό πολιτισμό. Εγώ θέλω να χειροκροτήσετε τα παιδιά μόνο για αυτό, για την παρουσία τους στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης. Παράλληλα είναι η ίδια τη μουσική. Το πρόγραμμα που ακολουθεί, το πρώτο εγώ θα τους προλάβω, το αφιερώνω στον έναν κατερινιώτη και μοναδικό που έχουμε εδώ, όχι δύο, στους δύο από όλη την αίθουσα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Λυπάμαι αν στεναχώρησα κάποιους. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Ζητάω ησυχία, παρακαλώ. Ο Δημήτρης πριν μίλησε για την σχολή που έχουμε, τμήμα εκμάθησης ποντιακής λύρας και ενταουλή, εδώ στο Σύλλογο Νιρεμβέργης. Θα ήθελα να πω ότι χωρίς το Φαν, που ήταν ο δάσκαλός μου μαζί με τον Ασλανίδη, τον Παναγιώτη, δεν θα υπήρχε αυτή η σχολή. Τα παιδιά σας που μαθαίνουν λύρα, τα βήματα, τα πατήματα, ό,τι μπορώ να δώσω εγώ,
Το δίνω χάρη στο Φάνη. Και το λέω, το ευχαριστώ, γιατί είναι από τα παιδιά, ακούμε πολλούς καλλιτέχνες, δυστυχώς. Μερικοί παίρνουν τον αέρα τους, ανεβαίνουν λίγο πιο ψηλά, μας κοιτάνε λίγο από πιο κάτω. Δεν πειράζει, εμείς τους αγαπάμε, χορεύουμε, διασκεδάζουμε. Ο Φάνης έχει τόσο μεγάλη καρδιά, όπως είπε πριν ο Δημήτρης, εγώ από την Κατερίνη είμαι. Οπότε όσο έμενα εκεί, τα μαθήματά του γινόντουσαν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει ότι 1 με 2 φορές την εβδομάδα, για κανένα 2 ώρο τη φορά, πήγαινα από Κατερίνη Θεσσαλονίκη χωρίς να μου παίρνει 1 ευρώ. Μιλάμε για τέτοιο δάσκαλο, μιλάμε για τέτοιο άνθρωπο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο εκτός από ευχαριστώ. Και καλό είναι να αγαπάμε και να εκτιμάμε και να ακούμε, να ζητάμε να ακούμε τέτοιους καλλιτέχνες. Όχι μόνο τους 2-3 που έχουμε στο κεφάλι μας και νομίζουμε ότι με αυτούς διασκεδάζουμε. Ανοίξτε τα αυτιά σας, ανοίξτε τα μάτια σας, μάθετε και κάτι πέρα από αυτό. Τέτοια παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ σαν εκπρόσωπος του, ως εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανταπόκρισή σας στη Λαχιοφόρο. Τα δώρα είναι εδώ. Ελέγξτε τα λαχεία σας. Έχει ολοκληρωθεί. Πουλήθηκαν 2.000 λαχεία. Μας ενθαρρύνετε πραγματικά να δημιουργήσουμε. Πάλι σας λέω, δεν κρατάμε χρήματα στο ταμείο, στο μηδέν είμαστε. Ό,τι περισσεύει θα πάει σε μια υποτροφία κάποιου νεαρού φοιτητή που έχει την ανάγκη αυτής της βοήθειας για να παράξει έργο πολιτισμού, γνώσης για τον ελληνισμό. Όχι απαραίτητα για τον ποντιακό ελληνισμό, δεν έχει καμία σημασία. Αλέξη, έλα λίγο. Παπα-Νικολάου. Μου δίνει τη ευκαιρία, αδελφέ Νίκο, Σοκράτη, κούνα τον. Μου δίνει τη ευκαιρία να σε ευχαριστήσω εκ μέρους του ποντιακού ελληνισμού για τη μεγάλη σου προσφορά στο γένος. Το εκτιμούμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι μόνο για την ανταπόκριση τώρα, σήμερα στο χορό, εν γέννη και καταλαβαίνεις. Λοιπόν, Αλέξη, θα κάνω ένα γκάλωπ. Πόσοι δεν είναι πόντιοι σήμερα στην αίθουσα? Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου, γιατί χωρίς εσάς ο σύλλογος δεν θα υπήρχε. Και ρωτάω τώρα τον Αλέξη, αν έχει συναντήσει αυτό το φαινόμενο αλλού, τώρα σ' απαντήσει. Είναι ευλογία που υπάρχουν και μη πόντι εδώ, αλλά για μας είναι λίγο δύσκολο τους καλλιτέχνες, αφού σκέφτηκα να πω άλλα τραγούδια. Τρακιώτικα, υπηρώτικα. Τέλος πάντων, μπορεί να τα πούμε στη συνέχεια για να ευχαριστήσουμε και αυτούς που ήρθαν και κατάγονται από άλλες περιοχές. Σας ευχαριστούμε. Με τον Αλέξη, όταν ήμασταν ο Αλέξης τραγουδάει καταπληκτικά υπηρώτικα μυρολόγια. Όταν ήμασταν συγκάτοικοι, τραγουδούσε αυτός, άκουγα εγώ, προσπαθούσα να τραγουδήσω κι εγώ. Τώρα είναι κουμπάρος μου, θα βαφτίσει το μικρό μου το γιο, ο γιος του. Σε κάθε περίπτωση, αγαπάμε τον ελληνικό πολιτισμό. Ο Σύλλογος Ποντιών Ευέργης αγκαλιάζει όλους τους συνέλληνες. Σε καμία περίπτωση δεν έχει ταυτοσημεία μόνο με τους πόντιους. Σας αγαπάμε όλους, γιατί χωρίς εσάς δεν θα υπήρχαμε. Να είστε καλά, παιδιά.